άκρως ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από το πώς εξελίσσονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, αφού ο κόσμος φαίνεται να δείχνει μεγάλη ανταπόκριση. Ναι, ο κόσμος από το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ξεκίνησε, έδειξε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Είχαμε πάρα πολύ δουλίτσα. Δόξα ο Θεός, κατέβηκε πολλοί κόσμος. Όπως έχουμε πει, η Καλαμάτα πλέον είναι προορισμός. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τα ανάλογα πράγματα να κρατήσουμε τον τουρισμό μας. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το 15ήμερο. Από την πρώτη μέρα και πριν ρωτάγανε τι εκτόσεις θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε. Έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά η κίνηση και στα καλοκαιρινά. Μπορώ να πω είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που πέρασε η κοινωνία μας, φυσικά με την πανδημία, μετά ο πόλεμος, μετά μας ήρθε η ακρίβεια, με το ρεύμα, με τα είδη πρώτης ανάγκης, με τα καύσιμα και όλα αυτά βέβαια έχουν δυσκολέψει την οικονομική κατάσταση του καταναλωτή, αλλά είναι κάπως ενθαρρυντική η κατάσταση. Η επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες που έρχονται μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι έχουν φτιάξει αρκετά τη διάθεση των καταναλωτών που βγαίνουν στα καταστήματα και ψωνίζουν. Σίγουρα επωφελείται ο κόσμος από τις προσφορές. Έχουμε και καλές τιμές. Κάνουμε εκτός όλα μας τα είδη. Θεωρώ ότι ναι, ξεκίνησε, έφτιαξε και ο καιρός όπως είπατε κι εσείς. Και έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε δουλίτσα. Μπαίνουν, ψωνίζουν και τα απαραίτητα και δώρα. Τώρα και από εδώ και πέρα ξεκινάει και η βερμούδα πια, γιατί είχαμε λίγο τα κρύα, λίγο οι βροχές, είχαμε λίγο πρόβλημα. Τώρα από εδώ και πέρα ξεκινάνε και οι βερμούδες πιο καλοκαιρινά. Έχει ανοίξει λίγο η ψυχολογία του κόσμου, έχει αρχίσει και ο καιρός που φτιάχνει και περιμένουμε το καλοκαίρι να είναι πιο ευίωνο, πιο αισιόδοξο. Φυσικά από την πλευρά τους οι επαγγελματίες συνεχίζουν να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα πάντοτε σε καλύτερες τιμές, ελπίζοντας σε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Φορές τώρα πλέον έχει μπει γερά στο πετσί μας, να σας το πω πιο λαϊκά. Εμείς δουλεύουμε πάντα με εκτόσεις. Κάθε μαγαζί έχουμε 15ήμερο, 10ήμερα, έχουμε εκτόσεις. Δεν μένει ποτέ ο καταναλωτής χωρίς εκτόσεις και να μην υπάρχουν είναι οι άτυπες εκτόσεις που κάνει κάθε καταστηματάρχης μέσα στο μαγαζί του. Πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι περνάνε δύσκολα, να συμπαρασταθούμε δίπλα τους, να τους δίνουμε ελληνικά προϊόντα, το τονίζω αυτό, με καλές τιμές, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε και εμείς και αυτοί να έρχουν τα απαραίτητα. Ναι. Πάντα η σεζόν η καλοκαιρινή για μας είναι η καλύτερη, θεωρώ. Δεν υποφελείται, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε στο 15ήμερο των ενδιάμεσων εκτόσεων που είναι τώρα. Οι εκτόσεις μας ξεκινάνε από 15% και φτάνουν έως και 30%. Είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Στα παπούτσια μας και στα αξεσουάρ μας.